Όπως χαρακτηριστικά λέει, η παρουσίαση αυτή είναι τροφή για συζήτηση. Θα ξεκινήσω λοιπόν με μια πρώτη διαφάνεια που παρουσιάζει λίγο τα έργα που τρέχει η ΔΙΚΑ ΑΕ, τις εφαρμογές δηλαδή που έχει στον χώρο της υγείας, εν συντομία. Ένα μεγάλο έργο, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη αυτής της εφαρμογής. Το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών μονάδων του ΕΣΥ. Είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει τώρα και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει μέσα στο επόμενο ΕΣΠΑ, στο 14-20. Το γνωστό πληροφοριακό σύστημα Ασκληπιός, που τρέχει από παλιά. Ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη συστήματος μισθοδοσίας για τα νοσοκομεία. Και ένα καινούριο έργο που βγαίνει τη Δευτέρα στον αέρα, τα ηλεκτρονικά ραντεβού για τις μονάδες των παιδί. Ο ιατρικός φάκελος πρωτοβάθμιας, τον οποίο ετοιμάζουμε και θα δούμε πότε ακριβώς θα βγει στον αέρα, εξαρτάται και από το τι resources θα υπάρχουν για να μπορέσουμε να το συντηρήσουμε και να το συνεχίσουμε. Το ευρωπαϊκό έργο Show Health, το οποίο έχει παρουσιαστεί και έχει συζητηθεί στη διάρκεια αυτού του φόρουμ. Και εφαρμογές όπως Patient Consent και Patient Access, που έχουν να κάνουν με το πώς ο ασθενής δίνει τη συγκατάθεσή του για να έχουν πρόσβαση οι επαγγελματίες υγείας στο φάκελό του και πώς ο ίδιος ασθενής μπορεί και ο ίδιος να έχει πρόσβαση στο φάκελό του. Τώρα, λίγα λόγια για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, μια ενδεικτική διαφάνεια με τα μεγέθη. Υπάρχουν 50.000 πιστοποιημένοι γιατροί αυτή τη στιγμή, 12.800 πιστοποιημένα φαρμακεία, 5,5 εκατομμύρια συνταγές ανά μήνα, 2 εκατομμύρια παραπεμπτικά ανά μήνα και κοντά στα 3 εκατομμύρια ασθενείς που περνάνε από το σύστημα κάθε μήνα. Στόχοι και λειτουργία του συστήματος συνταγογράφησης, λίγο πολύ γνωστοί, η διασφάλιση της υγείας του ασθενή, πρώτο και σημαντικότερο, ο εξυγχρονισμός της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, αυτοματοποίηση διαδικασιών, έλεγχος και εξορθολογισμός ιατροφαρμακευτικής δαπάνης για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και οι βασικές λειτουργικότητες που δίνει, καταχώρηση ιατρικών επισκέψεων, εκτέλεση συνταγών φαρμάκων, καταχώρηση και εκτέλεση παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και παραπομπές σε άλλο γιατρό. Διαλειτουργικότητα που έχει αναπτυχθεί είναι API, δηλαδή ένα interface για να μπορούν εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών να επικοινωνούν με το σύστημα. Για τα φαρμακεία, είναι σε παραγωγική λειτουργία. Για εφαρμογές ιατρίου, ολοκληρώθηκε από τον 4ο του 2015 και μπαίνει άμεσα σε παραγωγική λειτουργία. Των διαγνωστικών κέντρων, να παίρνουμε τα αποτελέσματα από εργαστηριακές εξετάσεις μέσω του ΙΔΑΠ και του ΕΟΠΗ. Ολοκληρώθηκε από τον Αύγουστο και γίνονται κάποιες δοκιμές για να μπορέσει να μπει σε αυτό σε παραγωγική λειτουργία. Η σύνδεση με το ΚΜΕΣ του ΕΟΠΗ, αποστέλλεται κάθε εβδομάδα ένα αρχείο στον ΕΟΠΗ, με το πληροφοριακό σύστημα AMCA, MAS και με το σύστημα ATLAS και η σύνδεση με τη βάση φαρμάκων του ΕΟΦ. Είχα πάντα την απορία πού πρέπει να κοιτάζει αυτό εδώ για να αλλάξει τη διαφάνεια. Δεν μου την έχει λύσει κανείς. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ένα υποσύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το Fraud Detection, είναι υποσύστημα ανίχνευσης, πρόβλεψης και αποτροπής απάτης. Έχουμε εκεί εφαρμογή πρότυπων δυνατοτήτων προσδιορισμού παραβατικής συμπεριφοράς, εφαρμογή ειδικών επιχειρησιακών στατιστικών μοντέλων, γρήγορη έρευνα και επίλυση υποθέσεων μεταξύ εύχρηστων και έξυπνων πληροφοριακών εργαλείων και τα υπόλοιπα που βλέπετε στη διαφάνεια. Ουσιαστικά υπάρχουν έτοιμα reports και για το Υπουργείο και για τον ΕΟΠΗ και για την ΙΔΙΚΑ και user accounts τα οποία είναι εδώ και καιρό έτοιμα και πρέπει να μπουν σε εφαρμογή και να αρχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε γιατί μας δίνουν πάρα πολλές κρίσιμες και χρήσιμες πληροφορίες. Έχει ένα μεγάλο πλούτο πλέον από δεδομένα ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Μέσω του συστήματος BI και με το Fraud Detection μπορούν να εκμεθούν πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Νέες εφαρμογές και υπηρεσίες σε εξέλιξη. Μέσα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση έχουμε για την ενσωμάτωση των νέων θεραπευτικών πρωτοκόλων. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτά. Είπαμε, είναι τροφή για συζήτηση η παρουσίαση. Έχουμε τον έλεγχο του χρόνου διάρκειας αγωγής και της συνταγογραφούμενης ποσότητας βάσει των SPC των φαρμάκων. Την ενημέρωση του ασθενή σαν νέα υπηρεσία που ετοιμάζουμε μέσω SMS και μέσω email, τόσο για τις συνταγές που εκτελούνται στο όνομά του, στον ΑΜΚΑ του, όσο και για τις επισκέψεις που χρεώνονται πάλι στον ΑΜΚΑ του, σε γιατρούς του ΕΟΠΗ κτλ. Και στις σκέψεις και στη συζήτηση με το Υπουργείο είναι η κατάργηση της έντυπης συνταγής για τον ασθενή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, από ό,τι φαίνεται, να τυπώνεται κάποιο χαρτί από τον γιατρό για να πάει με αυτό ο ασθενής να εκτελέσει τη συνταγή του στο φαρμακείο. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει paperless τελείως. Να πάει ο ασθενής με την ταυτότητά του ή με τον ΑΜΚΑ του, να δηλώσει ποιος είναι και ο φαρμακοποιός να κοιτάξει ποιες είναι οι εκκρεμείς συνταγές για αυτόν και να διαλέξει ποια από αυτές θα εκτελέσει και θα τελειώσει το θέμα εκεί πέρα. Εθνικό διαδικτυακό σύστημα κλειστήματος ραντεβού.
με ιδιώτες γιατρούς, ιατρία παιδί και πρωτοβάθμια εξωτερικά ιατρία κρατικών νοσοκομείων. Ξεκινάει από τη Δευτέρα και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά. Και η επόμενη εφαρμογή είναι ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος πρωτοβάθμιας υγείας. Διαχείριση επίσκεψης, ραντεβού και ιστορικού και συνοπτικό ιστορικό υγείας ασθενή. Είναι δύο εφαρμογές οι οποίες συνδυάζονται μεταξύ τους. Και συνδυάζονται με τα άλλα δύο κομμάτια που φαίνονται εδώ, τη συγκατάθεση ασθενή για το συνοπτικό ή το φαρμακευτικό ιστορικό και την πρόσβαση του ίδιου ασθενή στα δεδομένα του. Κουβεντιάζαμε έξω στο διάλειμμα του καφέ για την περίπτωση που όντως καταργούμε τη συνταγή, την έντυπη συνταγή, και μου έλεγαν ότι οι ασθενείς όμως θα θέλουν να μπορούν να δουν ποιες συνταγές έχουν, ποια φάρμακα έχουν πάρει, τι τους έχει γραφτεί κτλ. Αυτό προφανώς μπορεί να γίνει μέσα από την πρόσβαση μέσα στο φάκελο του ασθενή, όπου θα υπάρχει μια σελίδα που θα μπορεί να βλέπει τις συνταγές που του έχουν συνταγογραφηθεί, τα φάρμακα που έχει πάρει, πότε τα πήρε, τι διαγνώσεις είχε, όλη την πληροφορία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Και θα μπορεί επίσης να ορίσει μέσα από τη συγκατάθεση ασθενή ποιες ειδικότητες γιατρών μπορούν να έχουν πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο, σε αυτόν τον πρώτο ιατρικό φάκελο που ετοιμάζουμε, ποιες ειδικότητες γιατρών ή ποιος συγκεκριμένος γιατρός θα έχει ή ποιος δεν θα έχει και θα απαγορεύει να έχει, είτε σε ολόκληρη ειδικότητα είτε σε συγκεκριμένο γιατρό. Και μια διαφάνεια που προσπαθήσαμε λίγο να μαζέψουμε κάποια θέματα προς επίλυση είναι μεγάλο μέρος του αυτού που λέμε τροφή για συζήτηση. Ομαδοποίηση ισοδύναμων φαρμάκων. Κάθε νέο σκεύασμα που εισάγεται στο σύστημα της συνταγογράφησης κατατάσσεται από την ειδίκα στην κατάλληλη με ερωτηματικό ομάδα ισοδύναμων φαρμάκων με τον κίνδυνο να γίνει κάποιο λάθος. Το ίδιο ισχύει και για τις δραστικές ουσίες και τις σχέσεις ισοδυναμίας. Είναι κάποια θέματα που πρέπει θεσμικά να βρούμε και να ορίσουμε, μάλλον άλλον φορέα ο οποίος θα αναλάβει να κάνει αυτή τη δουλειά. Η ειδίκα μπορεί να παρέχει τεχνικά το interface, τη διαδικασία, το πρόγραμμα για να γίνει αυτό, αλλά δεν έχει την τεχνογνωσία να ξέρει αν μια δραστική ουσία είναι ισοδύναμη με μια άλλη δραστική ουσία και να περνάει αυτό το πράγμα στο σύστημα και να εξασφαλίζει ότι δεν θα περαστεί κάποιο πράγμα που θα είναι λάθος. Και θα οδηγήσει και σε λάθος δεδομένα και σε λάθος στατιστικά, γιατί όλος αυτός ο πλούτος που είπαμε ότι υπάρχει στη βάση της συνταγογράφησης, αν έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοιου είδους λάθος δεδομένα, θα μας δώσει και προφανώς πάρα πολύ λάθος κατευθύνσεις και θα βγάλουμε λάθος συμπεράσματα. Τα στοιχεία των νέων φαρμάκων. Δεν είναι πάλι σαφή η διαδικασία με την οποία ενημερώνεται το σύστημα της συνταγογράφησης. Και είναι κρίσιμο να καθοριστεί, μάλλον κάποια νέα εφαρμογή μηχανογραφικής υποστήριξης, που να γίνεται αίτηση για να περάσουν αυτά τα στοιχεία στο σύστημα, να εγκρίνεται αυτή η αίτηση μηχανογραφικά, με αριθμό πρωτοκόλλου, με τη σειρά, γιατί ακούμε ότι κάποιοι παρακάμπτουν κάποιους άλλους και υπάρχουν τέτοια θέματα, να γίνεται καθαρά και μεθοδικά αυτή η ενημέρωση. Η τυποποίηση της μορφής, της περιεκτικότητας και της συσκευασίας των φαρμάκων. Υπάρχουν ίδιες μορφές περιεκτικότητας και συσκευασίας φαρμάκων που εμφανίζονται με διαφορετικά λεκτικά. Αυτό προφανώς και παρουσιάζει πάρα πολλά προβλήματα και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και στα στατιστικά μετά και στους ελέγχους που μπορεί να γίνουν. Η ένδειξη αν ένα φάρμακο είναι πρωτότυπο ή γενώσιμο. Πρέπει να αποσαφινιστεί η διαδικασία και η μεθοδολογία με την οποία χαρακτηρίζεται κάποιο φάρμακο είτε ως πρωτότυπο είτε ως γενώσιμο και να ενημερώνεται σχετικά και το σύστημα της συνταγογράφησης. Είναι κάποια από αυτά που εγώ όσο καιρό είμαι μαζί με τους συνεργάτες έχουμε εντοπίσει σαν θεσμικές, σαν ανάγκες που μπορούν να λυθούν θεσμικά και μόνο. Όχι πυροσβεστικά με το να πούμε στους ανθρώπους στη ΣΥΔΙΚΑ ότι πάρε αυτό το αρχείο και ενημέρωσε και βγάλε τα μάτια σου και βρες τι θα γίνει και πώς θα δουλέψει το σύστημα σωστά. Δεν θα δουλέψει σωστά και εκεί εντοπίζονται και αρκετά προβλήματα. Καταλήγοντας και συνοψίζοντας τα θέματα που έχει και προσφέρει η ΔΙΚΑ πάλι στον ιατρικό χώρο, η διαχείριση ραντεβού για την πρωτοβάθμια φροντίδα, ετοιμάζεται η πρώτη προσέγγιση του ιατρικού φακέλου της πρωτοβάθμιας υγείας, βελτιώσεις που γίνονται στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Είπαμε, έχουμε μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Και απαιτείται βέβαια μια στενή συνεργασία με τον ΕΟΦ, με τον ΕΟΠΗ, με την ΙΔΙΚΑ, με το Υπουργείο. Όλοι αυτοί να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτά τα θέματα. Προωθείται επίσης η δασυνοριακή λειτουργία της ΙΔΙΚΑ με το Patient Summary, Patient Access, Patient Consent και ηλεκτρονική συνταγογράφηση, που θα μπορούν συνταγές που έρχονται από το εξωτερικό να εκτελούνται στην Ελλάδα ή συνταγή που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα να εκτελείται στο εξωτερικό. Εξετάζεται η περίπτωση εκμετάλλευσης αυτών των δεδομένων που έχει μέσα η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αυτόν τον πλούτο πληροφορίας, πώς μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε για στατιστικά, για έρευνα με το Υπουργείο, με επιστημονικές ομάδες, να δούμε ερευνητικά προγράμματα, ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα και μια μεγάλη ζήτηση για να χρησιμοποιηθούν και να εκμεταλλευτούν αυτά τα δεδομένα, εφόσον είναι και η ποιότητά τους
στο επίπεδο που απαιτείται. Ο πολίτης μπαίνει στο κέντρο και της συνταγράφησης και η ενημέρωση του ίδιου του πολίτη, η πρόσβαση του πολίτη στα δεδομένα του, το να μάθει μέσω SMS ή μέσω email το τι πράξεις έχουν γίνει για τον ίδιο τον πολίτη στο όνομά του ουσιαστικά. Γίνεται μια προσπάθεια για συνέργειες και πρέπει να γίνεται προσπάθεια για συνέργειες και με άλλες δομές, πέρα από το χώρο της υγείας. Για παράδειγμα, έχουμε το έργο το eGovNow που τρέχει τώρα για τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε φορείς ή σε υπηρεσίες ηλεκτρονικές του e-government, με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για ανταλλαγή και ενημέρωση των αρχείων και στοιχείων, με άλλα υπουργεία, με την αγορά για να μπορούμε να έχουμε μια πιο ολιστική αντιμετώπιση των θεμάτων και ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Θα κλείσω με αυτή τη διαφάνεια, την οποία έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι θα τη βάζω, όπως θα λέει ο κ. Μπασκόζος, μέχρι να βγούμε από τα μνημόνια, για να το πω και έτσι. Λοιπόν, πρέπει πάντα να προσπαθούμε, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, ό,τι και να γίνει. Όπως το Βατραχάκι, παρότι είναι έτοιμο να τον καταπιεί ο πελαργός, τελευταία στιγμή ακόμα και εκεί παλεύει για να επιβιώσει και να τα πάει καλύτερα. Λοιπόν, δεν τα παρατάμε και, όπως λέει η διαφάνεια, ο λόγος στο κοινό μας. Μάλλον πριν να δώσω το λόγο στο κοινό μας, δεν είμαι πολύ καιρό στην ΙΔΙΚΑ, είμαι περίπου 4-5 μήνες. Θέλω όμως να ευχαριστήσω δημόσια την ομάδα εδώ που είναι και να απαντήσει κιόλας και στα ερωτήματά σας που έχετε υποβάλει, την κυρία Τρενταφυλλίδου, την κυρία Φωτιάδου, τον κύριο Σημακόπουλο, την κυρία Πάνου και άλλους στην ΙΔΙΚΑ που προσπαθούν νυχθημερών πραγματικά και πρέπει κάποιος να τους το αναγνωρίσει. Δεν ξέρω αν έχει γίνει, αλλά εγώ ήθελα να το κάνω έτσι λίγο δημόσια. Έχουν φάει αρκετό ανάθεμα, αλλά και αρκετή δουλειά. Και εγώ ίδιος τους κυνηγάω πολλές φορές, με ένταση, με πείσμα, να το πω έτσι, με αντιπαράθεση, αλλά προσπαθούμε πραγματικά νυχθημερών και αυτά τα παιδιά προσπαθούν νυχθημερών για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στην ταγογράφηση. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και ο λόγος τώρα είναι σε εσάς.